και από το TV Μακεδονία. Πω, Τι σου θυμίζει εκείνο το κορίτσι που βλέπει τα πλάνα, τι όνειρα είχε, τι πέτυχε από αυτά, πώ τα φανταζόταν και πώ τελικά τα συνάντησε στη ζωή του. Ξέρει, ήταν πολύ ωραία χρόνια εκείνα. Ήταν τα χρόνια των αγνών προσδοκιών, των αγνών ονείρων. Ήτανε τα χρόνια, ήταν χρόνια πολλή δουλειά και έντονη πίεση, γιατί ήταν μια εκπομπή στο TV Μακεδονία, τα κορίτσια για σπίτι που Τη στείναμε και τη βγάζαμε όλοι εμεί. Ξέρει ότι τα μέσα σε ένα κανάλι, το οποίο ναι, μεν είναι εμβέλεια, αλλά στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι πάντα πολλά. Οπότε ξεκινούσαμε τότε με την, με την επιθυμία, με την αγωνία να βγει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και κινούμασταν από την αγάπη που είχαμε για αυτό που κάναμε. Δεν ξέραμε, και εγώ δεν ήξερα που θα με πάει όλο αυτό. Αλλά αυτό τελικά είναι και η ομορφιά του, το ταξίδι τη ζωή και τη δουλειά. Έτσι. Και βέβαια, επειδή εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί απλά να κάθεσαι και να σκέφτεσαι το πριν ή το αυτό που θα έρθει. Ε, ναι, μεν αποφάσισε να κάνει το restart σου και να κάνει ένα βήμα πίσω, αλλά θέλει να τελειώσει, να κλείσει κάποιε εκκρεμότητε. Πήρε το πτυχίο σου, σωστά. Πήρε το πτυχίο μου στα τεφά, που ήταν κάτι που το είχα λίγο σαν ένα ανοιχτό κεφάλαιο μέσα μου. Όχι τίποτα άλλο, να το βάλει και κορνίζει. Και η μαμά μου βαήλυμα, ναι, το ήθελα να το πάρω. Ε, Χρωστούσα κάποια μαθήματα και το βρήκα σαν μια καλή ευκαιρία τώρα να τα διαβάσω και να τα δώσω. Και έκανα ακόμα ένα πτυχίο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Εδώ, που είναι Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, ένα άλλο κομμάτι, αλλά παρεμφερέ με τη δουλειά. Το μας. οποίο το κάνει με εξ μαθήματα, με λένε, ναι. Πώ γίνεται, δηλαδή, πόσε ώρε την ημέρα ασχολείσαι με αυτό, Είναι κάτι που έχει καθημερινή παρακολούθηση μαθημάτων. Το καλό με αυτό είναι ότι μπορεί να το ρυθμίσει σύμφωνα με το πρόγραμμά σου. Okay. Οπότε, όταν τα βραδάκια, α πούμε. Γιατί η καθημερινότητα, όπω καταλαβαίνει, περιλαμβάνει λιγότερε υποχρεώσει από ότι αν δούλευα. Οπότε το βράδυ, εκεί κάθομαι και διαβάζω, δίνω τα μαθήματά μου πολύ δημιουργικά, αισθάνομαι με αυτό. Και είναι και ένα άνοιγμα σε έναν άλλο κόσμο το οποίο δεν το είχα κάνει. Όπω μα έλεγαν και οι γονεί μα πάντα, πάρε ένα πτυχίο και άστο να σου βρίσκεται. Ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιήσει, κάτι θα σου προσφέρει. Κοίτα, σε όλη αυτή την κατάσταση, επειδή διάβασα πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή είμαι και λίγο ταστείο των φίλων μου, ήθελα να διαβάσω και κάτι που θα μου αποφέρει κάτι άλλο. Οπότε λέω, γιατί να μην διαβάσω κάτι που θα μου φέρει και να. Κατάλαβε ναι. ένα χαρτί στα χέρια μου. Και λοιπόν, αυτό. Επειδή λε διαβάζω, θέλω να κάνω μια προσωπική καταγγελία. Oh, η σοκ. Ελένη Τσολάκη μαζί με τον Δημήτρη Παπανότα, αλλά κυρίω η Ελένη Τσολάκη, υπό τι οδηγίε, παλιά λέξη. Ε, με κορόιδευαν για όλα αυτά τα μαθήματα NLP που σα παρέδιδα δωρεάν. Θέλω να σα πω ότι γίνει τόσο επιμελή μαθήτρια που κάποια στιγμή ξύπναγε σε καθημερινή βάση σε 6 το πρωί για να κάνει διαλογισμό. Κοίταξε να δει. Η αλήθεια είναι ότι πολλά χρόνια μετά. Είμαι στη δυσάρεστη θέση <laughs> να πρέπει να αναγνωρίσω πόσο μπροστά ήσουν τότε, που δεν το καταλάβαινα, αλλά... Λά και ναι. κάνω, εννοείται ότι δεν το λέω για να, να ναι, επιδεδεώσεις, αλλά επειδή έχω φάει πολύ κροϊδία εδώ πέρα που με αμφισβητούσατε... Δικαίως ρε Σταματίνα, τότε μας έβαζες έξω το πρωί να λέμε αξίζω, δεν έχω φτάσει εκεί εγώ. Που σε βοήθησε αυτή η διαδρομή Κοίτα. Ε, αισθάνομαι ότι τα μαθήματα που έπρεπε να πάρω από όλη αυτή τη διαδρομή μπόρεσα και τα πήρα. Γιατί το σημαντικό στη ζωή δεν είναι να σου δίνονται μαθήματα. Η ζωή πάντα δίνει. Το θέμα είναι να μπορεί κάτι να παίρνει από αυτά ώστε να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη ή, εν πάση περιπτώσει, να μάθει τόσο καλά τον εαυτό σου που ναι, μεν να τον αποδεχτεί, αλλά να ξέρεις γιατί επιλέγεις κάθε φορά τι. Mm -hmm. Σωστό. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που μου έδωσε όλη αυτή η εσωτερική διαδρομή και η στροφή προς τον εσωτερικό μου αυτό. Και θα σου ξαναπώ ότι νομίζω ότι στους καιρού που ζούμε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε δυνατοί, να ξέρει ο καθένας μέσα του γιατί κάνει κάτι, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνε καμιά φορά και να προχωράμε πάντα μπροστά. Έτσι είναι. Θέλω να μου πει τι ρόλο έχει παίξει ο παύλο όλη αυτή την προσωπική διαδρομή σε αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια, γιατί φαντάζομαι ότι ο άνθρωπο μα, ο άντρα μα, ο, ο σύντροφό μα, είναι ο πρώτο για να χαρούμε μαζί του τη χαρά, αλλά είναι και ο πρώτο τον οποίο ξεσπάμε τα νεύρα μα εκτονώνουμε ίσω κάποια αρνητικά συναισθήματα, γιατί. Δεν θέλουμε να στραχωρήσουμε τη μαμά μα, αλλά ο σύντροφό μα, ο άντρα μα είναι εκεί δίπλα μα. Οπότε θα δει και τα μούτρα μα και τα νεύρα μα. Και είναι και λίγο κάποιε φορέ ο σάκο του box. Καταλαβαίνει δυστυχώ ή ευτυχώ, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα, από τα πλεονεκτήματα του να έχει έναν άνθρωπο κοντά σου. Θα δει και τα στραβά σου, θα δει και τα καλά σου και θα είναι εκεί και στα δύσκολα